και ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα όλη την κατασκευή, δηλαδή τα ακουστικά, τα Harmon Kardon, και να τοποθετήσουμε όλη την ενδοσυνεννόηση. Βασικά ανοίγουμε το κράνος μέσα, όπως είδατε, και βγάζουμε κάποια σφουγγαράκια που έχει στις τρύπες που υπάρχουν. Εκεί θα κολλήσουμε τα αυτοκόλλητα που μας δίνουν στη συσκευασία. Και πάνω εκεί θα κολλήσουμε τα ακουστικά. Εδώ είναι, το ένα είναι κοντό καλώδιο και το άλλο μακρύ, εννοείται βέβαια. Θα το βάλετε εκεί που πρέπει το καθένα. Ξεβιδώνουμε τη βάση ώστε να την προσαρμόσουμε πάνω στο κράνος. Πιθανόν να χρειαστεί σε κάποια κράνη να τα ξεβιδώσετε τελείως, όπως και έκανα εγώ στο τέλος, που νόμιζα τη χώραγε έτσι. Τα έβγαλα τελείως. Και το τοποθέτησα ακριβώς όπως το βλέπετε έτσι. Μετά τα βίδωσα επάνω. Βάζω και το αυτοκόλλητο στην άλλη τη μεριά, να βάλω και εκεί το άλλο το ακουστικό. Πολύ εύκολα γίνεται η κατασκευή, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, μη σας τρομάζει ότι χρειαστεί μάστορας για να το κάνει. Πολύ εύκολα και απλά γίνεται. Είναι με scratch, δηλαδή ακουμπάει επάνω το ακουστικό και τελείωσε. Οι τρύπες υπάρχουν σε όλα τα κράνη μέσα. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποια ιδιαίτερη κατασκευή, και μετά ξανατοποθετούμε όλα τα αφρόδη και διάφορα που έχει το κράνος γύρω γύρω. Εύκολα και γρήγορα. Βάζουμε και το μικρόφωνο στη θέση του, να το βάλουμε μπροστά. Έχει τρία διαφορετικά μικρόφωνα, μπορείτε να διαλέξετε. Το συγκεκριμένο που έχω βάλει είναι το καλύτερο. Τα άλλα είναι για ανοιγόμενα κράνη, για εντούρο κράνη, για διαφορετικά και τέτοια. Θα τα δείτε με στη συσκευασία. Και είναι έτοιμο τώρα να τοποθετήσουμε πάνω την ενδοσυνεννόηση και να κάνουμε τις δοκιμές μας. Εύκολα κουμπώνεις και είναι έτοιμο. Κούμποσε, το τσεκάρετε καλά, μην το ψάχνετε στο δρόμο. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα update με το καλωδιάκι που παρέχεται μέσα στη συσκευασία, το οποίο θα το ενώσετε πάνω στο router. Αυτό αυτόματα, βλέπετε μπλε κόκκινα λαμπάκια και τέτοια, κάνουν αυτόματα το firmware download μέσα στη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να είναι κλειστή, υπόψη. Έτσι, κλείνετε τη συσκευή, το συνδέετε στο router και κάνετε update μέσω του κινητού σας. Ας τα ανοίξουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πατάμε κουμπάκι και μπροστινό και πίσω. Ακούμε το χαρακτηριστικό ήχο τι μας λέει. Βάζουμε ράδιο. Αυτή είναι η κεραία, την ανοίγουμε. Αν θέλουμε. Βασικά είναι για την κοινωνία αυτή. Βάζοντας, πατάς, ανοίγεις, κλείνεις διάφορα, κάνεις τέτοια και ακούς και κάνεις ό,τι θέλεις. Αν θες να μιλήσεις με κάποιον, να ακούσεις μουσική, να ακούσεις ράδιο FM, έχεις επιλογή μέχρι 3 σταθμούς να βάλεις μέσα. Το volume χαμηλώνει, δυναμώνει, μια χαρά, κυλιόμενο, τελείως, ροδάκι ωραίο, εύκολο. Αυτά. Είναι πολύ εύκολο. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Και βασικά σου λέει και ποιο σταθμό ακούς. 1, 2, 3. 1, 2, point. FMI.
time off. Goodbye. Goodbye και σε σένα.